δόντια. Πάμε να τον ακούσουμε. Έγινε κατά τη γνώμη μου ένα μέτρο στο πόδι με αρκετά προβλήματα. Κάποιοι έχουν βαλθεί να πούν ότι δεν θέλουμε κάποιοι η πόλη να είναι κλειστή. Φυσικά και όλοι θέλουμε η πόλη να είναι κλειστή, να είναι ένας μεγάλος πεζόδρομος και να μπορεί να έρχεται ο κόσμος και να μην έχουμε αυτοκίνητο στην πόλη. Δυστυχώς όμως, δεν ξέρω καν πόσες είναι αυτές οι θέσεις εκεί στο λιμάνι ή αν εχθές δεν λειτουργήσε σωστά. Ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Ξέρουμε ότι τα ταξί στην Κέρκυρα είναι σε φόρτο εργασίας αυτή τη στιγμή. Ένας πελάτης λοιπόν που θέλει να παρκάρει εκεί, ή ένας επισκέπτης, ή ένας μόνιμος κάτοικος, γιατί πλέον δεν δίνουμε και τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος δεν θέλει να παρκάρει, απλά θέλει να αφήσει την έγκυο γυναίκα του στην πλατεία και να φύγει, ή να την αφήσει στη σπηλιά και να φύγει. Αν κάποιος λοιπόν για τους χι λόγους δεν μπορεί να περπατήσει, έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα ταξί από εκεί. Μπορεί και να έχει, αν υπάρχει φόρτος εργασίας, επειδή τώρα και αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν, μπορεί και να μην έχει. Πώς θα εξυπηρετηθεί αυτός ο άνθρωπος από εκεί πέρα? Και τελικά, επειδή βρισκόμαστε και σε περίοδο δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, αλλά τελικά δεν είναι όλα εκλογές, θα παρακαλούσα και εσάς τους δημοσιογράφους, εκτός από εμάς τους ονειροπόλους, που δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική, μας ενδιαφέρει να μπορούν να δουλέψουν όλοι οι συναδελφοί μας, και εγώ προσωπικά το έχω αποδείξει διαχρονικά και δεν μπορεί κανένας να μου κουνήσει το δάχτυλο. Γιατί στην εποχή COVID είχα κάνει σημαία τα προβλήματα των συναδέλφων μου, οι οποίοι με χάιδευαν στην πλάτη. Δεν μπορεί κανείς να με δείχνει με το δάχτυλο. Σας παρακαλώ λοιπόν εσάς τους δημοσιογράφους, επειδή δεν μπορεί το παιχνίδι πλέον να γίνει επικοινωνιακά μέσω Facebook, εγώ να λέω ότι θα έπρεπε να αλλάξει, κάποιοι να λένε ότι είναι όλα καλά. Να καλέσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τους υποψήφιους, είτε της περιφέρειας, είτε του Δήμου, όποιος έχει λοιπόν διάθεση να ασχοληθεί με την πολιτική, σε μια συζήτηση βάσει των προβλημάτων της Κέρκυρας, να μας απαντήσουν αυτοί που ήταν αυτά τα χρόνια εδώ τι έχουν κάνει, αν τα έχουν κάνει όλα καλά, και οι άλλοι που θέλουν την ψήφο του κερκυραϊκού λαού να πούν τι θα έκανε καλύτερα ή τι θα έπρεπε να αλλάξει. Για να μπορέσει τελικά και ο λαός της Κέρκυρας, αλλά και των Επτανήσων γενικότερα, να μπορέσει να αποφασίσει, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτή η πενταετία που διανύουμε είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τον τόπο μας. Γιατί ακούω για υπερτουρισμό, ωραία, υπερτουρισμό, ακούω ότι πρέπει να κάνουμε προώθηση, πρέπει να κάνουμε. Ας αφήσουμε λοιπόν την προώθηση να τη δώσουμε σε ειδικούς ανθρώπους να τη στήσουν και ας φτιάξουν αυτοί που έχουν εκλεγεί την Κέρκυρα. Γιατί ό,τι και να προωθήσουμε, κυρία Ρέα, εάν δεν έχουμε βασικά πράγματα, τουαλέτες, στο μόνο επό, τουαλέτες στην πόλη, θέσεις πάρκι, αν δεν έχουμε τα αυτονόητα, να ξέρετε ότι ό,τι και να προωθήσουμε, δυστυχώς θα δυσφημίσουμε τον τόπο μας. Τον ακούσαμε τον κύριο Δημουλή, ήταν έτσι λίγο μεγάλη δήλωσή του, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και άξιζε να τον ακούσουμε. Ένα νέο παιδί που προσπαθεί